Το πρόγραμμα Comenius, Learn to Read και Read to Learn, στο οποίο συντονίστρια χώρα είναι η Βουλγαρία, συμμετέχουν ακόμη η Ιταλία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία και η Ελλάδα, που την εκπροσωπεί το Γυμνάσιο Κορινού Πιερίας. Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Πιερίας, ξεκίνησαν από την τρίτη εργασία τη τέταρτη συνάντηση των σχολείων για το πρόγραμμα. Είναι η τέταρτη συνάντηση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που τρέχει στο σχολείο μας. Συνεργαζόμαστε 7 σχολεία, 6 χώρες και συγκεκριμένα είναι η Βουλγαρία που είναι και η συντονίστρια χώρα, η Ρουμανία, 2 σχολεία από την Ουγγαρία, η Ιταλία και η Τουρκία και φυσικά εμείς. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που τους φιλοξενούμε εδώ, θα είναι για όλη την εβδομάδα στην Πιερία. Θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εργασίες αυτού του συνεδρίου, διότι περί αυτού πρόκειται. Και στη συνέχεια να ξεναγηθούν όχι μόνο στην Πιερία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, όπως για παράδειγμα θα πάμε στη Βεργίνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Μετέωρα, τα Τρίκαλα και την Λάρισα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών, το ποσοστό των αναγνωστικά ενεργών παιδιών που μπορούν να αποσπάσουν πληροφορίες μέσα από διάφορα είδη κειμένων μειώνεται συνεχώς. Αυτό έχει ως συνέπεια την αδυναμία των παιδιών να αποκτήσουν νέες γνώσεις και να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες μάθησης. Το πρόγραμμα Μαθαίνω να διαβάζω και διαβάζω για να μαθαίνω στοχεύει στο να βελτιώσει το ενδιαφέρον των μαθητών για την ανάγνωση μέσω της εμπλοκής τους σε διάφορες δραστηριότητες που θα οδηγήσουν σε βελτιωμένες αναγνωστικές δεξιότητες καθώς και σε περαιτέρω ανάπτυξη της ικανότητάς τους να δουλεύουν πάνω σε γραπτές πληροφορίες. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, μαθητές και καθηγητές, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε δραστηριότητες τέτοιες που θα βοηθήσουν τα παιδιά μας σε μια τέτοια εποχή που η τεχνολογία παρουσιάζει μια έκρηξη και απομακρύνει τους μαθητές από το βιβλίο, να τα ξαναφέρει τα παιδιά κοντά στο βιβλίο και στο διάβασμα. Με τη διακρατική αυτή συνεργασία προωθείται η διαπολιτισμικότητα και η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, αφού μέσα από τις κοινές δραστηριότητες και τα ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συμμετέχουν θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες και να διερευνήσουν τις διάφορες πολιτισμικές παραμέτρους, τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα, τον αλλιώτικο τρόπο σκέψης και ζωής, αλλά και να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τη διαφορετικότητα στη ζωή. Εμείς παρατηρήσαμε στους δικούς μας μαθητές ότι γενικότερα αυτό έχει ευαισθητοποιήσει τα παιδιά, τα έχει δραστηριοποιήσει, θα έλεγα, πάρα πολύ. Το καθένα έχει την ευκαιρία να ασχοληθεί όχι μόνο με το διάβασμα, αλλά και να βγάλει κλίσεις που έχει, με τη ζωγραφική, με το να γράψει λογοτεχνικό κείμενο. Και οφείλω να σας πω ότι πέρυσι πήρε μαθητής μας το δεύτερο βραβείο στη λογοτεχνία. Έγραψε ένα λογοτεχνικό απόσπασμα και βραβεύτηκε γι' αυτό. Ναι. Εμείς μάλιστα βγάλαμε στο εξωτερικό, ταξιδέψαμε με τους μαθητές μας στην Ουγγαρία, με 11 μαθητές από το Γυμνάσιο Κορινού.